Είναι η δημιουργία του πρώτου μας σοβαρού τηλεοπτικού σποτ κύρους. Όπως γνωρίζετε, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν τέτοια σποτ που σε πολύ σύντομο χρόνο η μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Οπότε καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες λέξεις θα είναι αυτό το σποτ που θα παρακολουθήσετε. Αυτό το σποτ έγινε μια πραγματική προσφορά, μια χορηγία δύο εξαίρετων Ελλήνων δημιουργών. Ένας εκ των οποίων είναι και σήμερα μαζί μας και θα του δώσω το λόγο σε λίγο. Το σποτ λοιπόν αυτό ήταν ένα καρπός μιας στενής συνεργασίας που έχω προσωπικά ως αρχιμουσικός με έναν εξαίρετο διαπρεπή συνθέτη, βραβευμένο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Georges Catrys, ο οποίος είναι Έλληνο-Γάλλος και βρίσκεται σήμερα μαζί μας, και τον Δημήτρη Παλαιολόγου, ενός πάρα πολύ ταλαντούχου Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος διαπρέπει αυτή τη στιγμή, δρέποντας βραβεία σε πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου. Το σποτ αυτό κρατάει ένα λεπτό, το έχουμε σε διάφορες βερσιών. Σήμερα θα παρακολουθήσετε την βερσιόν του ενός λεπτού. Είναι πρωτότυπη μουσική που την έχει συνθέσει ο Georges Catrys, η οποία ουσιαστικά θέλει να δείξει το στίγμα του πολιτιστικού που ξεκινάει από την παράδοση, περνάει στον κινηματογράφο, την jazz μουσική και τελειώνει με την όπερα. Όλα αυτά σε ένα λεπτό. Παράλληλα, γρήγορες εναλλαγές εικόνας δείχνουν τις ποικίλες δυνατότητες καταρχήν, γιατί υπάρχουν και άλλες που δεν μπορούμε να τις δείξουμε, του πολιτιστικού. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε το σποτ. Παρακαλώ πολύ τον αγαπητό Georges Catrys να λάβει το λόγο. Στο σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ μαέστρο κύριε Μύρωνα Μιχαηλίδη, αγαπητοί αναπληρωτοί του κυρίου Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνεργάτες και μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, σας καλησπερίζω και εκφράζω τη μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εν ώψη της πρεμιέρας, της μικρής πρεμιέρας του Πολιτιστικού Κύρους, αλλά και του αναμενόμενου καλλιτεχνικού προγραμματισμού που μας ανακοίνωσε ο κ. Μιχαηλίδης. Δεν θέλω να σταθώ σε πάρα πολλά σημεία του δημιουργικού σκέλους. Θέλω να πω μόνο ότι βρίσκομαι σε ένα υπέροχο κτίριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Με συγκινεί ιδιαίτερα διότι η αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ είναι από τις λίγες αίθουσες στον ελληνικό χώρο που πληρεί προϋποθέσεις τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να σηκώσουν πραγματικά όπερα μεγάλων διαστάσεων και όχι όπερες οι οποίες αναγκαστικά πρέπει να περικοπούν, να το πω έτσι, για λόγους τεχνολογίας, για λόγους casting, για λόγους ευρυχωρίας να πω. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω μέσω του Δημήτρη του Παλαιολόγου, του σκηνοθέτη, επίσης τις θερμές του ευχαριστίες για αυτή τη συνεργασία, καθώς, όπως πολύ σωστά προανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης, νωρίτερα ήταν μια συνεργασία τριών κεφαλών, επιτρέψτε μου να πω, του κύριου Μύρωνα Μιχαηλίδη, που έχει τεράστια γνώση από την παραστατική τέχνη, που δεν είναι μόνο η όπερα, είναι το οπτικοακουστικό θέαμα, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη και εγώ ως τρίτος με την μουσική εμπειρία που έχω από τον κινηματογράφο, να υλοποιήσουμε ένα σποτ το οποίο περιλαμβάνει σε μια ιστορία 60 δευτερολέπτων ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να υπάρχει για τα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. Η υπέροχη αίθουσα που βρισκόμαστε, η αίθουσα συναυλιών, τα συνεδριακά, τα θεατρικά
και πόσες άλλες ακόμα παροχές πολιτισμού που μπορεί να παρέχει αυτό το εξαιρετικό κτίριο, για να μπορέσουμε οι επόμενες γενιές και εμείς να απολαύσουμε παραγωγές υψηλού επίπεδου χωρίς καμία έκπτωση στο τελικό αίσιο αποτέλεσμα. Κύριε Μύρωνα Μιχαηλίδη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, για τη συνεργασία. Με τιμάτε ιδιαίτερα. Εύχομαι μέσα από αυτό το σποτ να υπάρχει μια ευρεία και μεγάλη αποδοχή και συνέχεια για τα δρόμενα, τα πολιτιστικά του Ηρακλείου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αναπληρωτή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.